Λοιπόν, σε εσάς φίλες και φίλοι δεν νομίζω να χρειάζεται. Χάρης Κωστόπουλος, καλησπέρα. Βρείτε μου κάποια πουνάκια και αισθήματα. Ναι, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Λοιπόν, θέλω να μας πείτε δύο λόγια καταρχήν για τη σημερινή σας εμφάνιση. Είμαι στην Καλλιτική για τρεις μέρες στο Fix. Στην Καλλιτική έχω έρθει πολλές φορές και για δουλειά, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια. Νιώθω πάρα πολύ ωραία, νομίζω ότι ήρθα, δεν ξέρω, νομίζω ότι ήρθα στο σπίτι μου, δηλαδή μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το μέρος και ήθελα να έρθω για δουλειά, οπότε σήμερα είμαι στα καλύτερά μου. Τι το διαφορετικό πιστεύετε ότι έχουν οι Χαλκιδικιώτες από τους Θεσσαλονικείς? Α, εγώ σήμερα βλέπω μόνο Θεσσαλονικείς, δεν ξέρω ποιοι είναι. Εγώ βλέπω τον κόσμο που είναι από τη Θεσσαλονίκη, τους ξέρω χρόνια. Τους φίλους σας. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλοκαιράκι έρχεται. Βασικά το μισό καλοκαίρι και έχει φύγει. Διακοπές θα πάμε? Όχι, γιατί έχω να κάνω... Έχω ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα να κάνω εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Έχω πάει στην Καλαμάτα, στο Άργος, στην Καβάλα, στα Γιαννιτσά, στην Κύπρο. Τώρα την Πέμπτη θα είμαι στην Κατερίνη, Παρασκευή θα είμαι Δράμα, Σάββατο θα είμαι στη Ξάνθη, μετά θα είμαι στο Κυλικής. Οπότε έχω... Παράλληλα θα κάνω και κάποιες δύο. Δηλαδή τώρα ας πούμε ήταν να έρθω εδώ, ήρθα από τη Δευτέρα και κάνω πάλι από τη Δευτέρα. Μια χαρά. Και δουλεύω σήμερα. Εντάξει. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν. Σας ευχηθούμε πάρα πολύ καλά πράγματα σε ό,τι και αν κάνετε. Αυτό. Να είστε καλά παιδιά, υγεία και να περνάτε όλοι καλά. Ο Κώστας Καραγγέλης, Χαλκιδική. Χαλκιδική, μοναδική διασκέδαση. Πουθενά άλλου στην Ελλάδα δεν θα βρείτε αυτό το στυλ. Από τις 3 το πρωί μέχρι τις 10 το πρωί. Έχεις ακούσει ξανά τέτοιο ωράριο? Φυσικά. Μόνο στην Χαλκιδική. Τι το διαφορετικό πιστεύετε ότι έχουν εδώ πέρα? Διαφορετικό. Άλλο, αυτή ήταν μία ερώτηση. Πάμε πάλι την αρχή. Λοιπόν, Κώστας Καραγγέλης, Χαλκιδική. Χαλκιδική forever. Ξέρεις τι λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη? Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Διασκέδαση από τις 3 το πρωί μέχρι τις 10 το πρωί. Μόνο εδώ. Πρωτοφανή. Λοιπόν, τι το διαφορετικό πιστεύετε ότι έχει η Χαλκιδική? Διαφορετικό δεν είναι, είναι ίδιο. Το διαφορετικό είναι στο ότι είναι αληθινό. Ότι δεν είναι στημένο, ότι δεν είναι προδιαγεγραμμένο, είναι αληθινό. Λοιπόν, Μύκονο έχετε πάει? Μύκονο έχω πάει, ναι, 2-3 φορές. Ωραία, λοιπόν. Πιάσαμε ερώτηση τώρα. Θέλω να μου πείτε τα τρία σύν. Δεν με κάνεις Μυκονιάτη με τίποτα. Όχι, δεν σας είπα εγώ να σας κάνω Μυκονιάτη. Λοιπόν, δεν γουστάρω ούτε να δω το Γαλάτι, ούτε να δω τον Πελαργό, ούτε να δω τι άλλο βλέπουν στη Μύκονο. Δεν γουστάρω να τους δω, πώς το λένε. Τα τρία σύν της Χαλκιδικής τότε. Τα τρία σύν της Χαλκιδικής. Δεν έχουμε Πελαργό, δεν έχουμε Γαλάτι και δεν έχουμε και Μαλιωτάκι. Καλά την είπα Αθήνα. Δεν ανήκει Μαλιωτάκι στη Μύκονο όμως. Δεν είναι σύν αυτό. Πήγε και κάποια εμφάνιση, αλλά δεν ανήκει στη Μύκονο, να το πούμε έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, και τα τρία συν, αν έχει συν, αν πιστεύετε μάλλον ότι έχει συν, είναι Μύκονο. Τα τρία συν. Πραγματικά συν όμως. Πραγματικά. Τώρα μιλάμε σοβαρά, έτσι. Σοβαρά, σοβαρά. Για να λέμε την αλήθεια, έχει πάρα πολύ ωραίες θάλασσες, πολύ ωραίες παραλίες. Έχει πολύ όμορφες γυναίκες, αυτό είναι αλήθεια. Δύο είπα. Ναι. Άλλο ένα με. Τρίτο δεν έχει. Τρίτο δεν έχει. Μείναμε στα δύο. Αυτά.